Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η ΑΜΕ Μεσσηνίας συμμετέχει στη σημερινή συγκέντρωση. Ενώνουμε τη φωνή μας με τα άλλα πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία. Γιατί και εμείς, οι εργαζόμενοι της δημόσια εκπαίδευση, πληρώσαμε πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Και παρά τα όσα επαναλαμβάνονται από τα εκάστοτε κυβερνητικά παπαγαλάκια, όταν οι μισθοί, οι συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων πέφτουν, παρασέρνουν μαζί τους προς τα κάτω και τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και όταν βλέπουν οι εργατοϋπάλληλοι, το κράτος, το δικό μας εργοδότη, να καταργεί δικαιώματα στο δημόσιο τομέα, δεν θα πρέπει να χαίρονται που πεθαίνει η κατσίκα του γείτονα, αλλά να φοβούνται τη συνακόλουθη χειροτέρευση και της δικής τους ζωής. Είμαστε λοιπόν και εκπαιδευτικοί σήμερα, μισθολογικά τσακισμένοι και καθυλωμένοι, χωρίς δώρα και επιδόματα αδείας, χωρίς μόνιμη δουλειά για όλους, χωρίς ίσα εργασιακά δικαιώματα για αναπληρωτές και ρομίσθιους, υποχρεωμένοι να διδάσκουμε μέχρι τα 67 και δουλεύουμε στα σχολεία χωρίς τις υλικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την άσκηση του κοινωνικού μας λειτουργήματος. Καιρός να πούμε όλοι ενωμένοι, φτάνει πια. Οι εργάτες, οι εργάτριες έχουν κι άλλο ένα λόγο να παρακολουθούν στενά την υπόθεση της δημόσιας παιδείας. Όχι μόνο γιατί οι λαϊκές οικογένειες καλούνται πάντα να πληρώσουν το μάρμαρο της εκπαίδευσης και κοστίζει όλο και πιο ακριβά το άτιμο. Υπάρχει κι άλλο σοβαρότερος λόγος. Έγραφε ο παιδαγωγός Δημήτρης Γλινός πριν 100 περίπου χρόνια. Η τάξη που κάθε φορά κυριαρχεί έχει συμφέρον να μονοπολεί τα πνευματικά αγαθά, όπως έχει την τάση να συγκεντρώνει αποκλειστικά στον εαυτό της και τα υλικά αγαθά. Η πνευματική εκμετάλλευση είναι παρακολούθημα και μέσω της υλικής εκμετάλλευσης. Όπου παρουσιάζεται προοδευμένη λαϊκή παιδεία, πήγασε από τη δυναμική επιβολή των λαϊκών τάξεων. Έτσι και σήμερα. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν από τους πάνω να ρίξουν στα πόδια τους στο σχολείο του μέλλοντος. Οι μεταρρυθμίσεις που αποφασίζονται από τις κυβερνήσεις, η μια μετά από την άλλη, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ό,τι χειρότερο. Κινούνται στην κατεύθυνση ενός σχολείου της πιο σκληρής ταξικής επιλογής και της μέγιστης χειραγώγησης. Μόνο τέτοιο μέλλον μπορούν να αρωματιστούν οι υπηρέτες ενός συστήματος που βρίσκεται σε κρίση. Δείτε το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χτες τα μεσάνυχτα. Αναμασά με τα μέτρα προηγούμενων κυβερνήσεων και υπουργών. Νόμων που ακυρώθηκαν στην πράξη το συλλογικό αγώνα εκπαιδευτικών γονιών και μαθητών. Αύξηση αριθμού μαθητών στην τάξη, τόσο για την προσχολική αγωγή όσο και για τη σχολική εκπαίδευση. Πανελλαδικού τύπου απρόσωπες εξετάσεις μέσα στο Λύκειο. Αξιολόγηση, δηλαδή κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων σε σχολεία της πλέβας και της αριστοκρατίας. Όλες οι ρυθμίσεις συναντιούνται σε ένα στρατηγικό στόχο. Τον περιορισμό της βασικής γενικής παιδείας, της αναγκαίας κοινωνικής διαπαιδαγώγησης. Γι' αυτό τώρα με τον κορονοϊό είχαμε υπερπροβολή των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης. Σε σημείο που να απαιτούν από το δάσκαλο, ακόμα και όταν άνοιξαν τα σχολεία, να βγάλει το μάθημα στο διαδίκτυο για να υποκατασταθεί η ζωντανή διδασκαλία από μορφές τηλεκπαίδευσης. Τι κι αν ο τελευταίος νόμος φέρνει τον τίτλο αναβάθμιση του σχολείου. Περιεχόμενό του είναι η στροφή στις δεξιότητες. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, όπου εισβάλλουν βία τα αγγλικά, όταν καλά-καλά δεν έχει συνειδητοποιηθεί μητρική γλώσσα, όργανο σκέψης και ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Σε μια ηλικία όπου η προάγουσα δραστηριότητα για τα παιδάκια είναι το παιχνίδι, αντικείμενο γίνεται και εδώ η πρόωρη ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βάρος της αγωγής. Και συνεχίζουμε τη σχολική εκπαίδευση, όπου νέες θεματικές, τα εργαστήρια δεξιοτήτων όπως τα λένε, μπαίνουν στη θέση των ορών της γενικής παιδείας, των μαθημάτων φυσικής, των μαθηματικών, των κοινωνικών επιστημών. Αντί για μια σύγχρονη γενική παιδεία, αντί να ενημερωθούν τα γνωστικά μαθήματα με τις θεμελιώδεις, στέρες και επιβεβαιωμένες στην εποχή μας γνώσεις, αυτά αποστεώνονται για να παρουσιαστούν ως αυτόνομες αποσπασματικά θεματικές ενότητες, ο εθελοντισμός, η επιχειρηματικότητα και άλλα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ακόμη και η δημιουργική σκέψη από κρυστάλλωμα μόρφωσης και κοινωνικής διαπαιδαγώγησης βαφτίζεται δεξιότητα. Τι είναι τέλος πάντων αυτές οι δεξιότητες? Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις. Εννοεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεξιότητες κλειδιά και τις εκπαιδευτικές εκθέσεις του ΟΟΣΑ με τις περιβόητες εργαλειοθήκες και τους διαγωνισμούς PISA. Ας δούμε τι γίνεται στις Βρυξέλλες.
η βελγική γαλλόφωνη εκπαίδευση. Για παράδειγμα, εισήλθε το 1997 στη λεγόμενη προσέγγιση μέσω δεξιοτήτων. Η απόφαση ονομάζει δεξιότητα την ικανότητα ενός συνόλου γνώσεων, τεχνογνωσίας και συμπεριφορών που επιτρέπει την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Και ο σκοπός της παιδείας δεν γίνεται η σφαιρική, αναπτυγμένη και ανεξάρτητη προσωπικότητα, αλλά το άτομο το ικανό να εκπληρώνει ορισμένα καθήκοντα. Και όλα αυτά στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Από ποιους άραγε θα ορίζονται αυτά τα καθήκοντα? Όλο και περισσότεροι παιδαγωγοί, ακόμη και κάποιοι που στην αρχή υποστήριζαν αυτή την πολιτική, τώρα ομολογούν. Η λογική των δεξιοτήτων είναι ένα κοστούμι ραμμένο στα μέτρα των επιχειρήσεων. Όταν προσπαθούμε να το φορέσουμε στο σχολείο, πέφτει στενό ακόμα και για τις παραδοσιακά ανθρωπιστικές διαστάσεις. Το συμπέρασμα. Αν οι επιχειρηματίες εκδηλώνουν ανοιχτά σήμερα τι χρειάζεται να βγάζει το σχολείο, ανθρωπάκια αμίλητα, ακούνητα και πρόθυμα για προσωρινή και εναλλασσόμενη εργασία, τότε η σύγχρονη γενική παιδεία, η ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση της μόρφωσης που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι στην εποχή μας, δεν μπορεί παρά να περάσει στα χέρια των εργαζόμενων, να γίνει δική μας υπόθεση. Να γιατί η υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας, ενός σχολείου χωρίς φραγμούς και διακρίσεις, είναι στα αιτήματα της σημερινής συγκέντρωσης. Να γιατί και εμείς, οι εργαζόμενοι δάσκαλοι, που θέλουμε να γίνουμε και να μείνουμε παιδαγωγοί, έχουμε θέση στη σημερινή συγκέντρωση, ώστε να κυρώσουμε ακόμα μια φορά στην πράξη τα ψηφισμένα μέτρα και να ευτυχήσουμε κάποτε να δούμε τους μαθητές μας μορφωμένους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Όχι λοιπόν, δεν θα πληρώσουμε, δεν πληρώνουμε και κυρίως δεν θυσιάζουμε στο βωμό της κερδοσκοπίας τη μόρφωση των παιδιών μας, το μέλλον της κοινωνίας. Ευχαριστώ.